Αλλάζουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στο χώρο της εστίασης, γιατί από την Παρασκευή 16 Ιουλίου μόνο καθήμενοι και εμβολιασμένοι σε εστίαση και ψυχαγωγία. Και πάμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουν πλέον τα καταστήματα. Φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο του West τον κύριο Γιάννη Μπασίνα, τον πρόεδρο του Σωματείου Καφετεριών Κοζάνης, ο Ερμής. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, τώρα πάμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά από την Παρασκευή 16 Ιουλίου. Ποιες θα είναι όλες οι αλλαγές. Νέα δεδομένα θα τεθούν σε ισχύ από αύριο 16 τα καταστήματα της εστίασης και τους χώρους διασκέδασης στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται οι εμβολιασμένοι να επιστρέψουν όσο πιο γρήγορα στην κανονικότητα. Για πείτε μας λίγο τώρα, για να μάθουν και οι τηλεθεατές αλλά και φυσικά οι συνάδελφοί σας, οι επιχειρηματίες. Ναι, καταρχήν είμαστε στην αναμονή της ΚΙΑ. Ακόμα περιμένουμε την ΚΙΑ για να μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Πώς θα δουλέψουμε. Αυτά που ακούσαμε προχτές από τους υπουργούς, δουλεύουμε ως εξής. Τα μαγαζιά γίνονται μαγαζιά μόνο με ιστορικούς χώρους και πρέπει να βάλουμε στην πόρτα του καταστήματος ένα αυτοκόλλητο το οποίο να λέει ότι ο μαγαζί δέχεται μόνο εμβολιασμένους ή μόνο ανθρώπους που έχουν νοσήσει από το COVID και να κατεβάσουμε μια εφαρμογή στο κινητό μας ή στο τάμπλετ το οποίο μπορούμε να σκανάρουμε για να δούμε αν αυτός ο πελάτης που μέσα στο μαγαζί είναι εμβολιασμένος ή όχι. Αυτό είναι όμως αρκετά δύσκολο, όπως είπαμε πολλές φορές, για τον λόγο ότι μας καθιστά εμάς ουσιαστικά αστυνόμους και αστυφύλακες στο μαγαζί μας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό να ελεγχθεί από τα μαγαζιά μας. Γιατί πρέπει να έχουμε ένα άτομο να ασχολείται με αυτό το πράγμα, που ένα κόστος μισθολογικό το οποίο θα επιβαρυνθούμε πάλι εμείς. Και ένα δεύτερο, σκεφτείτε τώρα ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είμαστε περίπου 40% εμβολιασμένοι. Αυτό 40% εμβολιασμένοι λοιπόν, ένα 60 είναι εμβολιαστοί. Μάλιστα. Είναι δύσκολο να το ελέγξουμε και να έρθουν στο μαγαζί μας. Δηλαδή τώρα από αύριο θα υπάρχει ένα κινητό, θα υπάρχει εφαρμογή για να την εξηγήσουμε, η εφαρμογή που λένε με app ίσως, δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή θα έρθω εγώ στο κατάστημά σας, ναι, ο οποίος είναι εμβολιασμένος και με τις δύο δόσεις. Για να μπω στον εσωτερικό χώρο θα υπάρχει συγκεκριμένη εφαρμογή που θα βλέπετε εσείς ότι όντως εγώ είμαι εμβολιασμένος. Ναι. Για πείτε μας. Πραγματικά λίγο. Έτσι είναι. Έχουμε πιο πολύ κατεβάσει την εφαρμογή αυτή στα κινητά μας ή στα tablet, και η οποία σκανάρουμε το QR code το δικό σας είτε στο κινητό πάνω είτε στην πιστοποίηση που έχετε από το Gov με φωτοτυπία. Και ελέγχετε και βλέπουμε άμα είστε εμβολιασμένος ή αν δεν είστε εμβολιασμένος. Άμα είστε εμβολιασμένος ή νοσήσει μπορείτε να περάσετε, αν δεν είστε εμβολιασμένος ή δεν έχετε νοσήσει δεν μπορείτε να περάσετε. Κάθεστε σε εξωτερικό χώρο. Κάθεστε σε εξωτερικό χώρο. Μάλιστα. Οι εξωτερικοί χώροι δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Λειτουργούν όπως ακριβώς ίσχυε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Αυτό απλά όσον αφορά τον εσωτερικό χώρο θα βολέψει πλέον κάποια μαγαζιά τα οποία δεν είχαν εξωτερικούς χώρους για να έχουν κόσμο μέσα. Ναι, πραγματικά έτσι. Είναι μερικά μαγαζιά, όχι μερικά, είναι γύρω στο 20%, 25%. Ναι, δεν είχαν εξωτερικό κόσμο, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να λειτουργήσουν και να δουλέψουν και να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους. Ωραία, πώς θα ενημερώνεται πλέον ο πολίτης. Δηλαδή, καταρχήν, έχετε προμηθευτεί τα τρία νέα σήματα για την εστίαση του Υπουργείου. Καταρχήν, θέλουμε ένα σήμα στην πρώτη φάση. Ένα σήμα το οποίο να λέει ότι το μαγαζί είναι COVID free και δέχεται ο εσωτερικός χώρος μόνο εμβολιασμένους ή μόνο σούντας. Και ένα άλλο σήμα, αν όλο το προσωπικό είναι εμβολιασμένο, πρέπει να κολλήσουμε στο μαγαζί το σήμα που λέει όλο το προσωπικό είναι εμβολιασμένο. Και επίσης να βάλουμε στην είσοδο ένα χαρτάκι, ένα χαρτί που να λέει κατά την είσοδο πρέπει να φοράνε μάσκες αυτοί που μπαίνουν μέσα στο μαγαζί και τον αριθμό των ατόμων τον οποίο δικαιούμαστε, που είναι 85% της επιφάνειας. Τη ωφέλιμη επιφάνεια του μαγαζιού. Ωφέλιμη επιφάνεια. Όχι όλο το μαγαζί, τη ωφέλιμη. Πόσο δύσκολο είναι αυτό πλέον για εσά, όλα αυτά να τα διαχειριστείτε, όταν εντάξει, παράδειγμα, άλλο έχετε σε ένα καφέ, να πιει ένα καφέ, να τον απολαύσει, να χαλαρώσει και θα πρέπει εσεί να προσλάβετε και άλλο προσωπικό να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, πραγματικά είναι μια, όπω είπα και πριν, μια δύσκολη εξίσωση. Δηλαδή πρέπει να προλάβουμε ένα άτομο, αν δουλεύουμε 16 ώρε, 2-8 ώρα, το ένα κόστο που είναι 2.000 ευρώ, 1.000 ευρώ σε κάθε άτομο, ή θα την κάνουμε εμεί οι ίδιοι, ή το προσωπικό, ή. Και το πιο σημαντικό, όπως είπα και πριν, είναι ότι ένα 60% δεν έχει αυτή τη στιγμή εμβολιαστεί. Αν κάποιος έρθει στο μαγαζί και δεν μπορώ να το βγάλω έξω, μπορεί και να τσακωθώ, μπορεί και να μαλώσω, μπορεί και να μην δεχτεί να μην το βγάλω έξω, οπότε πρέπει να καλέσω αστυνομία. Αυτό δεν μπορεί η αστυνομία να ασχολείται με τέτοια πράγματα και να κάνει ελέγχους και αυτή. Επίσης, που είναι πάλι πολύ σημαντικό, που αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, βέβαια, εδώ μεταξύ μας όλοι γνωριζόμαστε. Μπορεί κάποιος να πάρει το QR code από κάποιο άλλο. Ναι.
και να το λειτουργήσει αυτός. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι στο μαγαζί μου είναι ο κ. Βακατσάς, ο κ. Μπασίνας ή ο κ. Παπαδόπουλος. Δεν βγάζει το όνομα δηλαδή. Βγάζει το όνομα, δεν πιστοποιεί, δεν έχουμε ταυτότητα ενίο πράγμα ο ίδιος αυτός και δεν έχουμε έλεγχο να ελέγξουμε την ταυτότητα. Το όνομα το βγάζει. Αν δεν ξέρουμε αν εσύ το κ. Βακατσάς. Εσείς κάνατε κάποια παρέμβαση τώρα με τη ΓΕΣΕΒΕ, με τον Γιώργο τον Καβαθά στο Υπουργείο, έστω κάποιες διευκρινήσεις και κάτι να είναι πιο. Να σας βοηθάει και εσάς, ώστε να μην έχετε αυτά τα προβλήματα. Ναι, πραγματικά κάναμε πολλές παρεμβάσεις. Κάθε μέρα μιλάμε με τον κύριο Καβαθά στο τηλέφωνο. Κάναμε πολλές παρεμβάσεις. Η εστίαση έχει βαλθεί από την αρχή κατά πολύ και πρέπει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Δεν φταίμε, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για όλα τα πράγματα. Έτσι. Προσπαθούμε να αλλάξουμε. Τώρα, ένα κατάστημα πώς λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή, εσείς έχετε επιχείρηση εστίασης και αναψυχής. Το προσωπικό μέσα κάνει self-test, πώς τηρούνται τα μέτρα. Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο εμείς στην επιχείρηση, το προσωπικό, να κάνει self-test μία φορά τη εβδομάδα 24 ώρες πριν τριθεί στην εργασία του. Και αυτό θα ισχύει μέχρι τέλη Ιουλίου. Αν όμως έχει εμβολιαστεί, δεν είναι υποχρεωτικό το self-test. Μάλιστα. Είδαμε πάντως, βγάλατε και μία αφίσα τις προηγούμενες ημέρες, μία αφίσα αντίδρασης προς τον διαχωρισμό. Ναι. Σας ενόχλησε, το είδα και είδαμε και μια παρέμβασή σας και εσείς, αλλά και του Αντιπροέδρου, του κ. Βουτηρή, και την παρέμβαση αυτή τη στείλατε και προς τα στελέχη της κυβέρνησης. Τι σας απάντησαν για όλα αυτά, οι βουλευτές εδώ της περιοχής και όχι μόνο, το οποίο εντάξει, δεν είναι και δικές τους αποφάσεις όλες, εντάξει, είναι και αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής. Η αλήθεια δεν πήραμε καμία απάντηση από κανέναν. Η αφίσα που βγάλαμε είναι, λέμε ότι ναι, είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, αλλά όχι του εξαναγκαστικού εμβολιασμού. Και το διαχωρισμό που γίνεται, δηλαδή αυτό είναι διαχωρισμό. Η εστίαση γενικά από τα παλιά χρόνια είναι ότι ο κόσμο μαζεύεται, λέει τα προβλήματά του, λέει, συζητάει. Δεν κάνουμε ούτε διαχωρισμό ούτε διχόνοια. Οπότε αυτό το πράγμα χτυπήσαμε με την αφίσα μα και προσπαθούμε να στυλιτεύσουμε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε μια πανδημία και όχι διαχωρισμένοι και να είμαστε χώρια ένα από εκεί, ο άλλο από εδώ. Μάλιστα. Πάντως, νομίζω ότι δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσει αύριο όλη η κατάσταση. Ας ελπίσουμε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Ας το ελπίσουμε να δούμε να προχωράει έστω καλά αυτή η διαδικασία. Πάντως, είστε προβληματισμένος. Αρκετά προβληματισμένος και αρκετά πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό το να ελέγξουμε τον κόσμο. Πώς μπαίνει, γιατί μπαίνει. Και θα είμαστε συνέχεια ένας αστυνόμος μέσα στο μαγαζί μας. Την τελευταία περίοδο, από την ημέρα που άνοιξαν τα καταστήματα, υπάρχει γενικά κίνηση? Βγήκε ο κόσμος, σας προτιμάει την εστίαση ή έχετε δει ότι υπάρχουν μειωμένα ποσοστά? Ποια είναι η εικόνα που έχετε από τις 2 Μαΐου που άνοιξε ο χώρος της εστίασης? Εντάξει, υπάρχουν μειωμένα ποσοστά. Τα ποσοστά είναι μειωμένα. Ο κόσμος φοβάται να βγει έξω γενικότερα. Ακούει κάθε μέρα αύξηση στα ακούσματα. Ο τζίρος έχει πέσει. Θέλουμε και αυτό που λέω, ότι θέλουμε την κυβέρνηση όπως εύκολα μας καθοδηγεί το πώς θα δουλέψουμε με κάποιους όρους, έτσι ακριβώς πρέπει να μας και πρημοδοτεί στα έξοδά μας. Δηλαδή, μέχρι 15 Ιουλίου τώρα εμείς έχουμε μισό κόσμο μέσα. Αυτός ο μισός κόσμος, τα νίκια είναι ίδια. Δεν πήραμε απαλλαγή νοικίων. Το ΤΕΒΕ είναι ίδιο, η ΔΕΗ είναι ίδια. Πώς θα βγουν τα έξοδά μας? Οι απαλλαγές δεν ισχύουν τώρα, δηλαδή οι νοικίων έχουν σταματήσει. Τα νοικία έχουν σταματήσει. Απλά έχουμε κάνει ένα χαρτί στην ΠΟΕΣΕ. Προχθές είχα μια επικοινωνία με τη διάσκεψη του κ. Σαϊκούρα και στείλαμε και ένα χαρτί από την ΠΟΕΣΕ στον Υπουργείο Οικονομικών και στον κ. Μητσοτάκη και σε όλα τα μέσα και ζητάμε και την απαλλαγή νοικίων για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Μάλιστα. Και επίσης και άλλα, κάποια άλλα μέτρα, έτσι. Όπως το ΦΠΑ να παραμείνει μέχρι τέλος του έτους και να μας επιδοτήσουν το προσωπικό και την εργασία ουσιαστικά που έχουμε για να μην μπορέσουμε, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα άτομα στη δουλειά μας. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να τα δει αυτά η κυβέρνηση και λοιπά. Εδώ έχετε πάρει τα χρήματα, δηλαδή τα περισσότερα καταστήματα που ήταν για την περίοδο του κορονοϊού. Έχουν πληρωθεί οι καταστηματάρχες, πού βρισκόμαστε? Για το 7% λέτε προφανώς, έτσι. Ναι. Όχι. Μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει πιστωθεί κανένας λογαριασμός σε κανένα συνάδελφο στην Κοζάνη το 7%. Ναι, γιατί πού υπάρχει αργοπορία εκεί, κύριε Πρόεδρε? Είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης, το οποίο το τρέχουν. Αργεί να βγει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αλλά αυτός μας έχει πει ότι μέχρι 30 Ιουνίου, το πολύ αρχές Ιουλίου, θα επιστρέψουν τα χρήματα στο λογαριασμό μας. Αναμένουμε, πιστεύω, αν όχι αυτή τη βδομάδα, την επόμενη θα μπουν κάποια χρήματα από ό,τι είχαμε επικοινωνία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένουμε να σταθούν. Να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση στο κεντρικό δελτίο του West και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και προσεκτικά με μέτρα, χωρίς να έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό θα ήθελα να πω, κύριε Βακατσά, ότι όλοι μας πρέπει να προσέχουμε και οι πελάτες και εμείς οι μαγαζάτορες να προσπαθούμε να ξεφύγουμε από το κορονοϊό, να μην κάνουμε συγκροτησμό και να κοιτάμε και να κρατάμε τα μέτρα όπως ακριβώς πρέπει να τα κρατάμε για να μπορέσουμε να βρούμε τη ζωή μπροστά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια.